δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και μάλιστα η Νέλη Κρούς, η οποία είναι η επίτροπος η σχετική με το θέμα, ανέφερε χτες, Δευτέρα 7 του μηνός, Μαΐου, ότι ακριβώς αυτό που σας λέω, δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει η ACTA στο παρόν πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες τις προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης, είτε αυτή είναι στον πραγματικό κόσμο, είτε αυτή είναι στον κόσμο του διαδικτύου, είναι υποχρέωση όλων μας, όλων των ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών, να αντιδρούμε με κάθε τρόπο, γιατί η κίνδυνη είναι μόνο μέσα από την ACTA, είναι και από την εθνική νομοθεσία. Ήδη οι συντηρητικές, ας πούμε, δομές, είτε αυτές είναι μέσα στο κράτος ή μέσα σε δομές του κράτους, είτε αυτές είναι τα σώματα ασφαλείας, είτε αυτή είναι η δικαιοσύνη, προσπαθούν, αξιοποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή νομοθετώντας με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζουν τις ελευθερίες του διαδικτύου. Ελπίζω πρώτα απ' όλα ότι η ACTA δεν θα εφαρμοστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπω το λόγο του να έχουμε, όπως σε όλα τα πράγματα, η υπεραστυνόμευση αποτελεί σπατάλη πόρων. Η υπεραστυνόμευση, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η απορρόφηση των λίγων πόρων που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία και των λίγων χρημάτων που έχει το ελληνικό κράτος και που έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνει στο να παρακολουθούμε 14χρονα που πραγματοποιούν παραβάσεις οι οποίες είναι αστείες. Αν υπάρχει, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά τι θα πει να σέβεσαι την ιδιοκτησία του άλλου. The whole agreement only benefits a small part of the industry, the so-called content mafia. Media publishing companies like the RIAA and the MPAA. Who have long tried to solve the internet problem that threatens their obsolete business model. ACTA is the result of their lobbying within the governments that participate in the negotiations. Latest leaks indicate that techniques that bypass the planned content filter and blocking infrastructure will also be made illegal. Διαφωνούμε με το να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στο δίκτυο, γιατί μέσα στο ό,τι θέλει υπάρχει και η παρανομία, αλλά πιστεύουμε ότι η καλύτερη ρύθμιση έρχεται από μικρές κοινότητες, από τους ίδιους ανθρώπους, ας πούμε από τους γονείς ενός ανήλικου παιδιού που θα επιμορφωθούν κατάλληλα και θα προσέξουν έτσι στο παιδί τους να μην δίνει δικαιώματα ή να μην εκτίθεται στους κινδύνους του ίντερνετ, και καλύτερα να το κάνουν οι γονείς αυτό παρά να υπάρχει πάνω από κάθε παιδί ένας μπαμπούλας, ένας, πώς να το πω, μία άλλη ομάδα η οποία θα ελέγχει την προσωπική τη ζωή του παιδιού. Πολλοί υποστηρίζουν και λένε ότι ενώ ξεκίνησε το διαδίκτυο και το ίντερνετ να είναι ένα εργαλείο των ισχυρών αυτού του κόσμου, έφυγε από τον έλεγχό τους με αποτέλεσμα να μπορεί το διαδίκτυο να σηκώνει, να κατεβάζει κυβερνήσεις, να γεννιούνται νέα κινήματα, να διακινείται η πληροφορία με τόσο μεγάλη ελευθερία όπως δεν διακινείται πουθενά, τουλάχιστον στα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα? Το διαδίκτυο αντιπροσωπεύει μια νέα μορφή επικοινωνίας από τη φύση του και από το, ας πούμε, αρχιτεκτονική του, είναι ένα αντιεραρχικό μέσο επικοινωνίας. Η αυτορύθμιση είναι κάτι το οποίο υφίσταται στις μάζες γενικότερα. Άμα τραγουδάει ένας, οι δύο, οι τρεις, τραγουδάνε παράφωνα. Άμα τραγουδάει όλο το πλήθος μαζί, δεν τραγουδάει παράφωνα. Δηλαδή, μετά από λίγη ώρα, όλοι βρίσκουν το ρυθμό τους. Το διαδίκτυο από τη φύση του αμφισβητεί την εξουσία, την ιεραρχική δομή της εξουσίας και δυνατότητα να δομηθούν και άλλες οριζόντιες, ας πούμε, δομές εξουσίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, όλες, ας πούμε, οι δυνάμεις οι οποίες, οι συντηρητικές σημεί στο κράτος ή επιχειρηματικές οι οποίες κέρδιζαν από ένα ιεραρχικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας εναντιώνονται στο διαδίκτυο το ίδιο. Εγώ δεν πιστεύω προφανώς, ας πούμε, σε συνωμοσίες. Πιστεύω ότι κάθε ιστορική περίοδος έχει, ας πούμε, τα εργαλεία της. Το εργαλείο ας πούμε, επικοινωνίας του 21ου αιώνα είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο το ίδιο έχει κάτι που πάρα πολύ βασικό στην αρχιτεκτονική του, είναι από τη φύση του δηλαδή ιεραρχικό.
Το χειρότερο όμως στην ACTA είναι ότι αυτό δεν θα γίνει καν από τις διοκτικές αρχές. Εξαιτίας της δομής της ACTA θα μπορεί ο ISP, ο φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, όχι μόνο θα μπορεί, ενδεχομένως να υποχρεούται να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του χρήστη και στη συνέχεια να την αναφέρει με ελάχιστες εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και αν πέρναγε μια τέτοια ρύθμιση στην Ελλάδα, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να περάσει κατά τρόπο που να παραβιάζει το ελληνικό σύστημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι αρκετά αυστηρό, και ελπίζω ότι την ίδια αυστηρότητα που επέδειξε στα πόθεν έσχεση των βουλευτών και σε άλλες περιπτώσεις και που επιδεικνύει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην δημοσίευση των δικών τους πόθεν έσχεση, την ίδια ευαισθησία θα δείξουν για τα πόθεν, θα δείξουν ίδια ευαισθησία για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών που κατεβάζουν ταινίες. And the worst thing, it's all done in secret. If you're European, it's even being done by people who haven't been elected by the public. You've already seen where this is heading on YouTube. Videos are unavailable in certain geographical areas. This obsessive copy protection is also a great tool for information suppression. Once all the internet filters and blocking techniques are in place, virtually all information tagged as copyright could be suppressed. Maybe your critical blog or Twitter account, or the video you made about rigged elections and environmental catastrophes, or even the pictures of your kittens. Okay, maybe not your kittens. Not unless you painted a Coca-Cola logo onto their fur. This all sounds unbelievable for everyone who's had even a small glimpse of how the net works. But remember, those who work on the agreement might not have any clue what the internet is about. Once the treaty is signed, their rules will have to be implemented. The consequences we have to deal with are internet censorship, restricted freedom of speech, loss of net neutrality due to the restrictions for the use of certain protocols, total surveillance of all your online activities, loss of freedoms and restriction of civil rights, punishment like losing your internet access, and we will gain nothing. Νομίζω λοιπόν ότι το τελευταίο κομμάτι αυτού του ρεπορτάζ συνοψίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι θα είναι τα ωφέλη, εάν υπάρχουν, και ποια θα είναι τα μειονεκτήματα για τον κάθε χρήστη από την συμφωνία της ACTA. Πρωτού προχωρήσουμε στην κουβέντα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Λένε κάποιοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και το δηλώνουν κατηγορηματικά, ότι όταν αγοράζουμε μια συσκευή, όπως παράδειγμα μια τηλεόραση, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ακόμη και τα άδεια τα CD τα οποία αγοράζουν τα καταστήματα, ένα ποσοστό από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν προς πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. Ισχύει αυτό, κύριε Βουλιαμ? Ναι, ισχύει, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ισχύει για τις μηχανές αλλά και τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιούμε για να αποτυπώσουμε το έργο και όχι για τηλεόραση, η οποία είναι μέσω κατανάλωσης όμως τηλεόραση. Ναι, δεν εδώ έχουμε άμεση πρόσβαση. Όταν έχω ένα μαγνητόφωνο όμως. Ναι, όταν έχω ένα μέσο που αντιγράφω αυτό που βλέπω, αυτό πληρώνει κάτι, γιατί αυτό που είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης ήταν ότι εμείς χάνουμε κάποιο δικαίωμα που θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί να παίξουμε ζωντανά, να το πω έτσι, να είναι λίγο πιο κατανοητό. Δεν είναι εφικτό, βέβαια, όμως, ή θα μπορούσαμε να έχουμε πουλήσει ένα CD. Άρα αυτή η μηχανή που μπορεί να αντιγράφει, έστω και για το δικό μας περιβάλλον, έχει ένα 6% ποσοστό, αυτό που ρώτησε προηγουμένως, στην τιμή που έρχεται απ' έξω το προϊόν, το οποίο πληρώνεται για το πνευματικό δικαίωμα. Ασχέτως αν εγώ το χρησιμοποιήσω για να γράψω τη δικιά μου μουσική. Ναι, δεν έχω επιλογή, δηλαδή, να πω ότι εγώ δεν πληρώνω. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τι πραγματικά θα κάνεις, αλλά ουσιαστικά οι περισσότεροι, αν θες, το 9% του κοινού που αγοράζει αυτά τα μηχανήματα είναι για να αντιγράψει είτε οπτικοακουστικό υλικό είτε μουσικό υλικό. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα δεν στρέφονται σε αυτούς οι οποίοι είναι οι κατασκευαστές, αν θέλετε, των τηλεοράσεων? Γιατί υπάρχουν τηλεοράσεις πλέον σήμερα οι οποίες μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το διαδίκτυο, μπορούν να παίξουν μουσική ή ακόμη και να αποθηκεύσουν. Συγγνώμη, Γιάννη, αν δεις λίγο την ιστορία, οι ίδιες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες παράγουν ένα προϊόν. Η Philips π.χ. ήταν και εταιρεία παραγωγής δίσκων, ή η Sony, και η ίδια παράλληλα έφτιαχνε μηχανήματα τα οποία αντέγραφαν το προϊόν αυτό. Δηλαδή προσπαθεί να πάρει από την αγορά, από το χρήστη, αν θέλεις, και το νόμιμο και το παράνομο. Μάλιστα. Εκεί είναι το παράλογο της όλης ιστορίας. Υπήρχε και μια διαφωνία στη Sony εσωτερικά, διαφορετικά τις τμήματα στα δικαστήρια για αυτόν τον λόγο. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή και εσωτερικές συγκρούσεις. Διαφορετικά τμήματα της ίδιας Sony
ήταν στα δικαστήρια για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.